πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη απόψε βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο. Σε κάποιους ανθρώπους βεβαίως το οφείλουμε αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο. Δεν θα σας κουράσω ιδιαίτερα. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό στο χωριό μας και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Το οφείλουμε όμως σε κάποιους ανθρώπους. Ειδικά θέλω να αναφερθώ ότι ήταν ιδέα της Μαριάντας Παπαϊωάννου. Και... και όχι μόνο ιδέα, αλλά και στην υλοποίηση ήταν σκυλή εδώ και μία εβδομάδα που άρχισαν οι εκδηλώσεις μας. Ήταν ένα φεστιβάλ που αποφασίστηκε και πραγματικά στην αρχή διστάζαμε όλοι, αλλά τελικά το δεχτήκαμε όλοι με πολύ αγάπη και το αγκαλιάσαμε. Δούλεψαν όλοι, το Διοικητικό Συμβουλίο, άνθρωποι από το χωριό μας, φίλοι, και πιστεύω ότι κάναμε ένα χωριό που όλοι το είδαν για πρώτη φορά. Ελπίζουμε να γίνει θεσμός και να γίνει και τα επόμενα χρόνια. Και όχι μόνο να συνεργαστούμε και, και με τα υπόλοιπα ορεινά χωριά, ούτως ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε γνωστά τα χωριά μας τα ορεινά, που είναι εγκαταλελειμμένα, δεν ξέρω, θελημένα ή αθέλητα. Είναι τα πιο όμορφα χωριά που υπάρχουν. Και βεβαίως και στους χορηγούς που είχαμε, που πραγματικά ο καθένας με τη δυνατότητά του πρόσφερε. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα πω λίγο ονόματα μόνο. Λοιπόν, είναι η αδελφή Χριστόδουλου Σαντορινέου. Είναι ο Στέλιος ο Κορές που μας κάνει και σήμερα το catering. Δεν είναι μόνο σήμερα. Όλη την εβδομάδα προσέφερε και με, με τους μιζέδες του και με πολλά άλλα πράγματα ό,τι γινόταν στο φεστιβάλ. Και πραγματικά σε όλα είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν κάτι που ξεπερνούσε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό το χρόνο. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Στέλιος Κορές πρώτα απ' όλα το έκανε και για τη μνήμη του πατέρα του. Θεωρώ ότι πρέπει να το πούμε. Το Ανθοπολείο Ανεμόνα από τη χώρα που είναι από τους χωριανούς μας έδωσε όλες τις γλάστρες που στολίζουν όλο το χωριό από το Σελάδι μέχρι το Πλάτανο. Ο Χουζούρης ο Νίκος όπως κάθε χρόνο μας έφερε και τα ψωμιά. Το τυροκομείο Πιταρά από τη χώρα μας πρόσφερε τα τυριά, γραβιέρα και μυζίδρες. Και επίσης το βραστό που υπάρχει, και δεν ξέρω αν το προτιμήσετε ή όχι, αλλά συνήθως γίνεται προς το τέλος της εκδήλωσης, είναι από τον Απόστολο Εμμανουήλ Παρτσινέβελο, από τον Γιάννη Κορέ του Φερμάνη, από τον Νικηφόρο Μανδυλαρά, το Ζαΐρι που λέμε. Τα λέω όλα αυτά έτσι για να... Τώρα, σίγουρα είπαμε ότι και ένα ευρώ να δώσει κάποιος στο σύλλογο και την αγάπη του μόνο, για μας είναι προσφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχομαι να διασκεδάσετε και αυτό είναι βέβαιο με το συγκρότημα που έχουμε εδώ, τους αγαπημένους μας χωριανούς, την οικογένεια Κορέ. Το ξέρετε όλοι και το αποδεικνύει και εμέρει η παρουσία τόσου κόσμου εδώ. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Να είστε καλά και του χρόνου να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ και αυτό να επαναλαμβάνετε. Θα απολαύσουμε πρώτα απ' όλα την ανατολή του ήλιου, γιατί και το πρωί, όπως έγινε μια άλλη φορά, πήγαμε στο Σελάδι με τα όργανα, αλλά έχουμε και πανσέλινο και πιστεύω ότι από το χωριό το απολαμβάνουμε πλήρως. Καλή διασκέδαση. Ένα θερμό χειροκρότημα εδώ για την Πρόεδρο και το Συμβούλιο και σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ.